το κείμενο του απολογισμού που έχετε σήμερα στα χέρια σας. Και θέλω να τους ευχαριστήσω διότι έκαναν μια πολύ ουσιαστική δουλειά, δύσκολη δουλειά, μια δουλειά που θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Πιστεύω όμως ότι η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν είναι άλλη μία συνεδρία, συνεδρίαση, αντίθετα θα έλεγα ότι είναι μια, και είναι χωρίς υπερβολή αυτό, μια ιστορική Συνεδρίαση και είναι μια συμβολική στιγμή αυτή εδώ. Διότι σήμερα συζητάμε τον απολογισμό μιας ιδιαίτερα μακράς και πυκνής περίοδου, όχι μόνο τον απολογισμό της Κεντρικής Επιτροπής από τότε που εξελέγει, και το συζητάμε στη βάση ενός κειμένου που εκινεί από το 2012, και από τη μεγάλη πολιτική ανατροπή που ανέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ σε αξιωματική αντιπολίτευση δυνάμει κυβερνητικό κόμμα, και μάλιστα απέναντι τότε στα κρατεά κόμματα του παλιού πολιτικού συστήματος. Διατρέχει με αναστοχαστικό πνεύμα το πολύ δύσκολο και ιστορικό πρώτο εξάμεινο του 15 και την περίοδο εκείνη της σκληρής διαπραγμάτευσης με τους δανειστές και καταλήγει σε μία αναλυτική και σε βάθος αποτίμηση της διακυβέρνησής μας από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019. Και μιλώ για μια ιστορική και συμβολική στιγμή. Γιατί όπως είπα και ο Γιάννης Οδραγασάκης, είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο και μάλιστα για 4,5 κρίσιμα χρόνια έχει το πολιτικό θάρρος, έχει την τόλμη, έχει την πολιτική νεότητα να αποτιμήσει όχι τη διακυβέρνηση κάποιου άλλου, κάποιου άλλου κόμματος, του αντίπαλου κόμματος, αυτό είναι το εύκολο, αλλά τη δική του διακυβέρνηση, τη δική του πολιτική πορεία. Και το κάνουμε αυτό, όπως είπα, με τόλμη και με αυστηρή αυτοκριτική διάθεση. Να τονίσουμε τις επιτυχίες, τις νίκες, τις ορθές επιλογές, αλλά να επισημάνουμε και τις αστοχίες, τις αδυναμίες ακόμα και τις ενδεχόμενες παρεκκλήσεις από τον στρατηγικό μας προσανατολισμό. Διότι ακριβώς επειδή η πολιτική είναι μία διαρκής μάχη, ένας διαρκής αγώνας, η πορεία κάθε κόμματος, κάθε συλλογικού υποκειμένου, κάθε πολιτικού φορέα, καθορίζεται πάντοτε και χωρίς εξαίρεση και από το συσχετισμό δύναμης, τόσο τον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό. Άρα και ο προσανατολισμός, ο στρατηγικός προσανατολισμός, είναι πάντοτε υποδιακύβευση. Και κάθε τι που συμβαίνει στην πολιτική είναι ακριβώς αποτέλεσμα συσχετισμού δυνάμεων... πολιτικών, ιδεολογικών και οικονομικών δυνάμεων. Και ακριβώς αυτόν τον συσχετισμό πιστεύω... ότι μελετά και προσδιορίζει το κείμενο του απολογισμού μας. Και πρέπει να είμαστε και είμαστε περήφανοι... που εμείς πρώτοι εγκαινιάζουμε αυτή τη διαδικασία... δημιουργώντας ένα ιστορικό προηγούμενο... που ελπίζουμε ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για τη βελτίωση της ίδιας δημοκρατίας στη χώρα μας. Αλλά και για την αναβάθμιση της έννοιας της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική ζωή. Της σχέσης δηλαδή των πολιτών με την πολιτική. Θέλω να επισημάνω ότι αυτός δεν είναι ένας απολογισμός που κοιτά προς τα μέσα. Δεν είναι ενδοσκόπηση ούτε είναι, όπως είπε ο Γιάννης, αυτομαστίγωμα, ούτε είναι μία μελαγχολική αποτίμηση ή αυτοκριτική. Έχει το βλέμμα στραμμένο στον κόσμο. Έχει το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία. Έχει το βλέμμα στραμμένο στους εργαζόμενους, στους αριστερούς, στους προδευτικούς, στους δημοκράτες πολίτες που κουράστηκαν, αν θέλετε, με αυτή την αυταρέσκεια των κομμάτων εξουσίας. Την αυτάρκεια την αλαζονία των παλιών πολιτικών δυνάμεων. Πώς γνωστόν δεν τόλμησαν ποτέ να αποτιμήσουν αυτοκριτικά το παρελθόν τους, παρά μόνο κουκούλωσαν, εξαφάνισαν, αποσιώπησαν, λυσμόνισαν τις δικές τους περιόδους διακυβέρνησης. Και το έκαναν σκόπιμα. Όχι διότι δεν θέλαν να μπουν στη βάσανο. Διότι σκοπός τους δεν είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός δεν είναι η δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας. Άρα δεν έχουν και λόγο αναστοχασμού. Θέλουν να επενδύσουν και επενδύουν πάντοτε στη λύθη. Διότι δεν τους ενδιαφέρει να μην κάνουν τα παλιά λάθη. Το αντίθετο μάλιστα. Περιμένουν να γυρίσουν στην εξουσία ακριβώς για να τα ξανακάνουν. Επειδή δεν τα θεωρούν λάθη αλλά αναγκαία συνθήκη και σκοπό της πολιτικής τους. Έτσι λοιπόν δεν είδατε και δεν πρόκειται να δείτε ποτέ, λέω εγώ, συλλογικές αποτιμήσεις για κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας. Ούτε για την διακυβέρνηση Σιμίτη, Καραμαλή, Παπανδρέου αργότερα, Παπαδήμου, Σαμαρά, ούτε θα δείτε και για την διακυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί από ό,τι φαίνεται πολύ πιο σύντομα από όσο φανταζόμασταν αρχικά, θα έρθει η ώρα και της δικής τους αποτίμησης. Δεν θα επισημανθούν εκεί πολιτικά λάθη, επιτυχίες και αποτυχίες. Απλώς, μετά την ήττα θα επιδοθούν στην αποδόμηση του πρώην αρχηγού, όλοι όσοι τον ζητοκραυγάζανε πριν, και η ζωή θα συνεχιστεί. Με ένα και μόνο στόχο, ε, τη διαχείριση και αναπαραγωγή της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, τη νομή της εξουσίας και την απόλαυση των προνομίων που αυτή τους προσφέρει. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε ούτε αυτή την κουλτούρα, ούτε αυτή τη στοχοθεσία. Και μέσα από αυτή την τολμηρή ανοιχτή δημόσια συζήτηση για τα λάθη και τα σωστά, πιστεύω ότι όχι μόνο δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, όχι μόνο θα γίνουμε καλύτεροι συνειδητοποιώντα τα αδύναμα σημεία μας, αλλά έτσι θα αποδείξουμε και στην πράξη. Για άλλη μια φορά, ότι δεν είμαστε το ίδιο με το παλιό πολιτικό σύστημα, δεν είμαστε το ίδιο με τη δεξιά. Είμαστε κόμμα εξουσίας, ναι, αλλά όχι ενσωματωμένο στο δικό τους σύστημα εξουσίας. Η αριστερή και δημοκρατική μας παράδοση μας επιβάλλει μια άλλη κουλτούρα, ένα άλλο ήθος και μια άλλη ποιότητα εσωκοματικής δημοκρατίας. Και αυτό το διαφορετικό ήθος, η διαφορετική ποιότητα της ασοκοματικής δημοκρατίας προδικάζει και ένα διαφορετικό όραμα για την ποιότητα της δημοκρατίας που εμείς επιθυμούμε συνολικά για τον τόπο. Διαφορετικό όραμα για την αλλαγή της κοινωνίας, για την ισότητα, την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν καταθέτουμε σήμερα αυτό το ιστορικό πολιτικό ντοκουμέντο ως βάση και όχι ως τελική απόφαση, ως βάση για έναν πλούσιο διάλογο στις οργανώσεις και στα μέλη μας, αλλά και σε όλη την ελληνική κοινωνία συνολικά, όχι μόνο στις οργανώσεις μας. Γιατί εμείς επιθυμούμε αυτόν τον διάλογο να μην τον κλείσουμε σε τέσσερις στίχους, αλλά να τροφοδοτήσουμε μια ανοιχτή συζήτηση ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία, που επαναλαμβάνω θα μας κάνει καλύτερους, ικανότερους, ισχυρότερους. Ξέρω βεβαίω ότι το επόμενο διάστημα πολλά θα γραφτούν και θα υποθούν. Ήδη γράφτηκαν και υπόθηκαν. Από στρατευμένου δίθεν διανοούμενου, αλλά και από πολιτικού μα αντιπάλου. Αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι εισηγητέ. Ο κ. Μητσοτάκη χθε επιχείρησε πρώτος να ηρωνευτεί αυτή τη διαδικασία του διαλόγου που εκινούμε και τόλμησε να μιλήσει για απολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι πήρε την απάντηση που του αξίζει. Γιατί πράγματι πάει πολύ να μας κουνάνε και το δάχτυλο αυτοί που έχουν την ευθύνη της χρεοκοπίας της χώρας. Και τη βαριά ευθύνη της κυβερνητικής διαχείρισης που βήθησε τον ελληνικό λαό στο πιο πυκνό σκοτάδι. Και πήρε την απάντηση ότι αν πραγματικά κάποιο οφείλει απέναντι στον ελληνικό λαό να απολογηθεί για εκείνα τα χρόνια, είναι αυτοί που τον οδήγησαν στη χρεοκοπία του ελληνικού λαού. Και είναι η παράταξή του. Όχι μόνο για εκείνα τα χρόνια, αλλά και για πιο πριν. Όχι μόνο για τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, αλλά και για τα ρουσφέτια, τι μίζε, τα δώρα, τι εξυπηρετήσει των το συμφερόντων, τον λαϊκισμό, την πατριδοκαπηλεία, την καλλιέργεια, την καλλιέργεια του μίσου και του ρατσισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα απολογηθεί. Αλλά θα μάθει από τα λάθη και τις παραλήψεις της πρώτης φοράς αριστερά. Και θα το κάνει αυτό ακριβώς επειδή πρώτη στο καθήκον της περίοδου είναι να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τη δεύτερη φορά. <σομίως> Θα κοιτάξουμε λοιπόν κατάματα <coughs>, τις αδυναμίες και τις δυσκολίες και δεν θα διστάσουμε έναν ειλικρινή και συντροφικό διάλογο. Που όχι μόνο δεν θα σκιάσει τα κατορθώματά μας, αλλά θα τα αναδείξει ακόμα περισσότερο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη και κατάφερε να την οδηγήσει στην έξοδο από τα μνημόνια και την Επιτροπία και αυτό είναι ένα ιστορικό δεδομένο. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τέλος στον καθοδικό υφεσιακό σπιράλ και σε μια δύσκολη συνθήκη έδωσε αγώνα και κατάφερε να κρατήσει την κοινωνία όρθια. Ούτε αυτό μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Είναι ιστορικά αδιαφισβήτητο. Και ακριβώς επειδή είναι ιστορικά αδιαφισβήτητο, οι αντίπαλοί μας διαρκώ επιχειρούν να διαγράψουν τη διακυβέρνηση 15-19, και εστιάζουν την κριτική τους αποκλειστικά στο πρώτο εξάμεινο της διαπραγμάτευσης. Προσπαθούν να διαγράψουν ότι γίνανε εκλογές το Σεπτέμβρη και ανανεώσαμε τη στήριξη του ελληνικού λαού σε ένα πλαίσιο και ζητήσαμε μια εντολή στη βάση μιας δύσκολης συμφωνίας και συγκρίνουν όλα όσα διεκδικούσαμε πριν με όλα όσα καταφέραμε να κάνουμε μετά. Όμως το έχω πει και θα το ξαναπώ χωρί εκείνη τη σκληρή διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου, δεν είμαι βέβαιο ότι θα μπορούσαμε να έχουμε την προοπτική να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα, να βγούμε από τα μνημόνια. Δεν ήταν κάτι δεδομένο η έξοδος της χώρας από την Επιτροπή. Όπως δεν ήταν δεδομένο και δεν τελείωσε το πρώτο πρόγραμμα και ακολούθησε δεύτερο, το δεύτερο στο τρίτο, μην είστε σίγουροι και βέβαιοι, καθόλου δεν είμαι εγώ, ότι η χώρα με ένα χρέο τεράστιο και με σημαντικές εγγενεί αδυναμίε, θα, μπο... θα, ήταν σε θέση να ολοκληρώσει με επιτυχία ένα πρόγραμμα και να βγει από τη σκληρή αυτή η επιτήρηση και επιτροπή. Και πιστεύω ακράδαντα ότι οι βάσει τεθήκανε εκεί, διότι παρά το συμβιβασμό του καλοκαιριού, ήταν εκείνη η διαπραγμάτευση και η σύγκρουση που ανέδειξε το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <laughs> και μετέτρεψε, σας μιλώ τώρα για τη μεγάλη εικόνα, θα μπω αργότερα ίσως σε λεπτομέρειες, αλλά η μεγάλη εικόνα ποια είναι, ότι αυτή η σύγκρουση ανέδειξε το έλλειμμα αυτό και μετέτρεψε την Ελλάδα, στη διεθνή κοινή γνώμη, από το μαύρο πρόβατο που ήταν μέχρι τότε, σε μια χώρα που διεκδικεί το δίκαιο της και του Έλληνε, τον ελληνικό λαό, από του δίθεν τεμπέληδε που θέλουν να ζουν πάνω από τι δυνατότητέ του με δανεικά, σε αυτού που άδικα πλήρωσαν το μάρμαρο τη Ευρωπαϊκή Τραπεζοκρατία και τη κρίση που οι τράπεζε ευρωπαϊκέ δημιούργησαν. Δεν είναι αυτή η εικόνα η μεγάλη. Και η διαπραγμάτευση αυτή ήταν που δημιούργησε και τις μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές ρογμές στην Ευρώπη, πάνω τις οποίες πατήσαμε μετά και τις διευρύναμε μετά. Που μας έδωσαν τη δυνατότητα να κάνουμε συμμαχίες μετά. Για παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, που ανακούφισαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, παρά την μνημονιακή συνθήκη που για τρία χρόνια ήμασταν υποχρεωμένοι να, να έχουμε. Και αναφέρομαι στις παρεμβάσεις στην υγεία, με την ένταξη 2,5 εκατομμυρίων συμπολιτών μας στο σύστημα υγείας, δωρεάν, μέχρι τις παρεμβάσεις για την οικοδόμηση μιας ισχυρής προνοιακής πολιτικής. Και από τα κοινωνικά μερίσματα του 16, του 17, του 18, μέχρι τις παρεμβάσεις κόντρα στην απορρίθμιση της εργασίας. Καταφέραμε να κάνουμε αυτό που είχαμε δεσμευθεί το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν ήταν εύκολο, ήταν πολύ δύσκολο. Με σύγκρουση το καταφέραμε, αλλά το κάναμε. Να εφαρμόσουμε στα διάκαινα του Μνημονίου ένα παράλληλο πρόγραμμα που τελικά κράτησε την κοινωνία όρθια. Και μετά το τέλος αυτού του δύσκολου δρόμου, από τον Αύγουστο του 2018, αποκτήσαμε την πολιτική και η οικονομική δυνατότητα να προχωρήσουμε σε βαθιές τομές που ακουμπούσαν πλέον στο δικό μας αξιακό πολιτικό πυρήνα. Με τον πρώτο επεκτατικό προϋπολογισμό, μετά από μία δεκαετία και με μέτρα ελάφρυνσης και ενίσχυσης, πάνω από 2 δισεκατομμύρια για το 2019, όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Στοχευμένα μέτρα σε εκείνα τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα που πλήρωσαν το μάρμαρο της κρίσης, γιατί αυτά τα στρώματα πλήρωσαν το μάρμαρο της κρίσης και όχι η... το ευγενές στρώμα των τραπεζιτών, όπως μας ενημέρωσε προχθές ο Υπουργό Οικονομικών. Με τη μείωση επίσης, τη στοχευμένη μείωση του έμφυα, του ΦΠΑ, με το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση 13 η σύνταξη, με τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, με το στεγαστικό επίδομα, αλλά και με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αμέσω μόλι βγήκαμε, και με την αύξηση του κατώτατου μισθού, που σήμερα βλέπουμε ότι συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα ανάμεσα στι δυνάμει εκείνε που θέλουν να είναι με του πολλού, την αριστερά, και αυτού που θέλουν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών. Γιατί δεν υλοποιεί σήμερα ο κ. την προεκλογική του δέσμευση για διπλάσια αύξηση. Του ρυθμού ανάπτυξη. Γιατί έσπευσε ο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχάνων να βγάλει ανακοίνωση χθε για αυτό το ζήτημα. Αλλά και πέρα από την οικονομική και κοινωνική πολιτική, η διακυβέρνησή μα <coughs> είχε σημεία τομεί για τα οποία μπορούμε σήμερα να είμαστε και να δηλώνουμε περήφανοι. Μπορούμε να είμαστε και να δηλώνουμε περήφανοι για την εμβληματική συμφωνία των Πρεσπών, που τόσο πολέμησε, τόσο πολέμησε η ακροδεξιά, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης, επενδύοντας τον εθνολαϊκισμό, αυτή την επένδυση έχει ήδη αρχίσει να την πληρώνει. Μπορούμε να είμαστε και να δηλώνουμε περήφανοι για την ανθρωπιστική διαχείριση του προσφυγικού, παρά τη μοναξιά, τη μοναξιά μας στην Ευρώπη και παρά τις τεράστιες δυσκολίες που είχαμε. Μπορούμε να είμαστε και να δηλώνουμε περήφανοι για τα μέτρα για τη διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων, την ταυτότητα φίλου, το σύμφωνο συμβίωσης, την ηθαγένεια στα παιδιά των μεταναστών. <ΣΣ1> μπορούμε να είμαστε και να δηλώνουμε περήφανοι για την αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρα. Να είμαστε και να δινόλουμε περήφανοι επίσης γιατί συγκρουστήκαμε. Όχι πάντοτε κερδίζοντας τις μάχες. Αλλά συγκρουστήκαμε με τη διαπλοκή και την ολιγαρχία. Συγκρουστήκαμε και με το διαγωνισμό για τις άδειες και με την προσπάθειά μας να βάλουμε κανόνες παντού. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί ξέρετε πολλές φορές σημασία έχει να πολεμάς ακόμη και αν δίνεις μια μάχη που είναι δύσκολο να την κερδίσει. Και το ίδιο ισχύει για το σκληρό αγώνα που δώσαμε για να αποδοθεί δικαιοσύνη, για να έρθει στην επιφάνεια ο ηθικό εκφυλισμό του παλιού πολιτικού συστήματο. Μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι γιατί δεν συγκαλύψαμε, δεν κουκουλώσαμε, δεν αποκρύψαμε τις βρώμικες πρακτικές του παλιού πολιτικού συστήματος. Από την Οβάρτης και το Κελπνό μέχρι τις μικρότερες αιστείες διαφθοράς του βαθέως κράτους. Δεν συμβιβαστήκαμε, δεν σιωπήσαμε, δεν αδρανήσαμε. Γι' αυτά και για άλλα πολλά συντρόφισσες και σύντραφοι μπορούμε να είμαστε και να δηλώνουμε περήφανοι. Γιατί πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες εν τέλει βρεθήκαμε σε η σωστή πλευρά της ιστορίας. Υπήρξαν όμως και αδυναμίες. Υπήρξαν αστοχίες. Το κείμενο του απολογισμού μας επιχειρεί να τις εντοπίσει. Επιχειρεί να τις αναλύσει, επιχειρεί να τις εξηγήσει. Και αποτελεί μια εξαιρετική βάση για ένα πλούσιο διάλογο. Που πιστεύω ότι θα εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο και πιο δημιουργικά από τα μέλη του κόμματος στην πορεία προς το συνέδριο. Ωστόσο, πιστεύω ότι πέρα από το αυτονόητο για όλους μας, ότι αυτή η συζήτηση θα μας βοηθήσει, θα μας δυναμώσει. Πρέπει, λέω εγώ, από το συνέδριό μας και από αυτή τη διαδικασία του διαλόγου και του αναστοχασμού να βάλουμε και ως στόχο να προβούμε σε κάποια συλλογικά συμπεράσματα και να απαντήσουμε, εγώ θα έλεγα, κάποια κρίσιμα ερωτήματα. Εγώ έχω δύο κρίσιμα ερωτήματα. Δύο κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν μεν το χθες, αλλά η προβολή τους είναι ευθέως το αύριο. Πρώτο ερώτημα. Πώς θα καταφέρουμε τη δεύτερη φορά αριστερά, πώς θα καταφέρουμε κερδίζοντας τις εκλογές αυτή τη φορά να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των Υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών της εξουσίας. Είναι ερώτημα αυτό. Και δεύτερο ερώτημα, πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με δεδομένες τις δεσμεύσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένες, αλλά τώρα που πια είμαστε εκτός μνημονίων και άρσης κυριαρχίες, πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα σπαστικών, μεταρρυθμίσεων και μεγάλων τομών που θα αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή της μεγάλης κοινωνική πλειοψηφίας. Και αυτό είναι το ερώτημα. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Αν θέλουμε να έχει ένα ουσιαστικό και πρακτικό αποτέλεσμα επωφελές για την επόμενη μέρα όλη αυτή η σπουδαία διαδικασία του απολογισμού. Και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτά. Πρώτον, γιατί η αριστερά δεν θέλει την εξουσία για την εξουσία. Αλλά για να αλλάξει τις συνθήκες της ζωής των πολλών, για να προχωρήσει δηλαδή σε αυτούς τους αναγκαίους μετασχηματισμούς στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και δεύτερον, γιατί τη δεύτερη φορά δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Καμία. Ούτε δεν ήξερα θα υπάρχει, ούτε δεν υπολόγισα θα υπάρχει. Τώρα τα ξέρουμε όλα και οφείλουμε να τα υπολογίσουμε όλα. Μπορούμε λοιπόν να κυβερνήσουμε τη δεύτερη φορά εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα ρίζοσπαστικό μεγάλων τομών προς όφελος κοινωνικής πλειοψηφίας όταν σε κρίσιμα ερωτήματα που όλους μας απασχολούν δεν έχουμε δώσει ακόμα απαντήσεις και δεν έχουμε βρει λύσεις. Μπορούμε, για παράδειγμα, να εφαρμόσουμε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα προς όφελος της Αν δεν απαντήσουμε ή ακόμη χειρότερα, αν de facto θεωρήσουμε αναπάντητα ορισμένα ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα, τι κάνουμε με τις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια και την προστασία των δανεικτών. Τι κάνουμε με την Τράπεζα της Ελλάδας, όταν συστηματικά και με σχέδιο υπονομεύει την κυβέρνηση και την κυβερνητική πολιτική που έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Τι κάνουμε με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, όταν οι ίδιοι αποτελούν αιστείες διαφθοράς και κράτος εν κράτη. Τι κάνουμε με τη δημόσια διοίκηση όταν υπάρχουν θύλακες δολιοφθοράς του κυβερνητικού έργου που ο ελληνικός λαός έχει ψηφίσει. Της κυβέρνησης που ο λαός έχει επιλέξει. Τι κάνουμε με τους εκπροσώπους της διαπλοκής και του παλιού πολιτικού συστήματος μέσα σε κρίσιμες δομές εξουσίας, κρατικές δομές. Τι κάνουμε με τους ολιγάρχες που κατέχουν μονοπωλιακές θέσεις στα μέσα ενημέρωσης. Αυτά όλα είναι κρίσιμα ερωτήματα. Και δεν είναι θέματα, ξέρετε, που αφορούν μόνο ένα κόμμα. Είναι θέματα που αφορούν την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Διότι η δημοκρατία είναι όταν αποφασίζει ο λαός και εκλέγει μια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση να μπορεί να εφαρμόσει το σχέδιο της. Κρίσιμα ζητήματα δημοκρατίας. Όταν για παράδειγμα εμείς απολογούμασταν για το μάτι και σήμερα η φυσική ηγεσία που με τους κυρισμούς της, για τους κυρισμούς της απολογούμασταν τότε. Σήμερα η φυσική ηγεσία τότε δουλεύει σε θέση πολιτικού προϊστάμενου για τον πολιτικό μας αντίπαλο σημαίνει ότι και τότε που κυβερνούσαμε εμείς δούλευε για τον πολιτικό μας αντίπαλο. Στη δική μας πλάτη όμως. Και σε θέσεις κρίσιμης ευθύνη. Θέτω αυτό το παράδειγμα. Θέτω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι το πιο προφανές. Υπάρχουν δεκάδες άλλα και πιο κρίσιμα, πολύ πιο κρίσιμα από αυτό, σε πιο κρίσιμες θέσεις, αλλά προφανώς όχι, ενδεχομένως μάλλον όχι τόσο προφανή τόσο αυτό που έθεσα πριν. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση σε όλα τα παραπάνω. Η απάντηση δεν μπορεί φυσικά παρά να είναι κανόνες, διαφάνεια, αξιοκρατία. Κανόνες, διαφάνεια, αξιοκρατία. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Σύμφωνοι, σύντροφοι, καμία αντίρρηση, κανόνες, διαφάνεια, αξιοκρατία στην επιλογή των στελεχών σε όλους τους κρίσιμους τομείς αφού όμως θα πω εγώ, ξυλώσεις τη σαπίλα που σε τρώει σαν το σαράκι. Αφού τη ξυλώσεις τη σαπίλα, κανόνες, διαφάνεια, αξιοκρατία. Όχι στην κομματικοκρατία, όχι στους κομματικούς εργάθετους, όχι στις λογικές του παλιού πολιτικού συστήματος, αλλά αφού του όμως καταφέρεις να καθαρίσεις το πεδίο, να καθαρίσεις το πεδίο από αυτούς που δουλεύουν εναντίον Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, στρόφισε και σύντροφοι, και αν νομίζουμε ότι γενικά η διακυβέρνηση και μάλιστα όχι από μια δύναμη αναλλαγή, αλλά από μια δύναμη που επιδιώκει ριζοσπαστικέ τομές προ όφελο των πολλών και άρα ει βάρο ισχυρών συμφερόντων. Αν λοιπόν πιστεύουμε ότι η διακυβέρνηση δεν είναι μια σφοδρή σύγκρουση με τα συμφέροντα, αλλά μια εκδρομή στο δάσο, να ξέρετε ότι δεν θα μπορέσουμε να κυβερνήσουμε ούτε τη δεύτερη φορά. Και τότε, επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτός ο διάλογος, ανοιχτός, ειλικρινής και χωρίς ιδιοτέλειες, είναι απόλυτα αναγκαίος. Και είναι αναγκαίος πρώτα απ' όλα για να διατηρηθεί ο ρίζος παστικός του κόμματός μας. Είναι αναγκαίο για να δώσουμε απαντήσεις σε κέρια ζητήματα. Για να γίνουμε καλύτεροι και ισχυρότεροι. Ώστε το κόμμα μας να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνε της χώρας ξανά. Με στόχο τη ριζοσπαστική εναλλαγή και όχι την εναλλαγή της κανονικότητας, όπως λένε τώρα. Γιατί το δικό μας κόμμα είναι ακριβώ αυτό, όχι ένα αυτό αλλά το όχημα τη αλλαγή τη κοινωνία, το όχημα για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο που θα αντιπαρατεθεί με όλα εκείνα τα συμφέροντα που σήμερα υποστηρίζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρά το γεγονό ότι και οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι είναι να, να διαχειριστεί εύκολα ζητήματα, πόσο μάλλον κρίσιμα και δύσκολα, αλλά την υποστηρίζουν διότι συμπυκνώνει τα δικά τους τα συμφέροντα. Πιστεύω λοιπόν ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί οι αντικειμενικές προϋποθέσεις ή διαμορφώνονται σιγά σιγά ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο που θα αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα διότι Έχω εκπλαγεί με τη μοναδική ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση αυτή έχει διαψεύσει με το εκλογικά τον προεκλογικό της εαυτό. Αλλά και τη μοναδική ταχύτητα που αποδεικνύεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης επαναλαμβάνει όλα εκείνα που έφεραν τη χώρα στον κρεμό, δηλαδή όλες τις αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση. Και πιστεύω ότι το πολιτικό σκηνικό πολύ πιο σύντομα από ό,τι φανταζόμασταν τον Ιούλιο είναι ήδη σήμερα εξαιρετικά ρευστό. Παρά το ότι αφήσαμε μια οικονομία στρωμένη, υπάρχουν κάποιες σταθερές που καθιστούν δυστυχώς για τη χώρα, θα πω, κάθε αισιόδοξη πρό πρόβλεψη μετέωρη. Η πρώτη σταθερά είναι η τυφλή πρόσδεση του κύριου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας συνολικά όμως στον ύστερο, φθαρμένο, διαβλητό, υποαμφισβήτηση σήμερα σε όλο τον κόσμο νέο φιλελευθερισμό. Και η συνακόλουθη γοητεία που ασκούν στην ελληνική κυβέρνηση κάποιες αντικοινωνικές, ακροδεξιές απόψεις και πρακτικές. Η πρώτη σταθερά που καθιστά κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη μετέωρη. Και η δεύτερη, η δεύτερη είναι η παντελή ανικανότητα που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από το προσφυγικό μέχρι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και από τι διεθνείς σχέσει μέχρι τη διαχείριση των πιο απλό προβλημάτων. Και ξέρετε, αυτή η ανικανότητα παράγει ανασφάλεια και παράγει για κινδύνου για τη χώρα. Αυτή η πολιτική κατάσταση με τους προβλέψιμους κινδύνους αλλά και με τις απρόβλεπτες στροφές που επιφυλάσσει τη χώρα είναι που πρέπει να μας κάνει να έχουμε γρήγορση. Δεν μας επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και σήμερα, μόλις 7 μήνες μετά την εκλογική του ΙΤΑ, σε άλλε συνθήκες βέβαια από χθε, η μεγάλη ελπίδα κοινωνικής αντίστασης και πολιτικής αλλαγής. Χάρη στην ψήφα του ελληνικού λαού, είμαστε η κύρια δύναμη τη μεγάλη αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη, ο κορμό τη προοδευτική παράταξη. Και άρα πρέπει να αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η φθορά τη κυβέρνηση διαμορφώνει αντικειμενικέ συνθήκε για τη δημιουργία μαζικών κοινωνικών αντιστάσεων στι πολιτικέ τη. Άρα οι εξελίξει μπορεί να είναι ραγδαίε το επόμενο διάστημα. Τα πρώτα μηνύματα που αφορούν το προσφυγικό, μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων, την νεολαία, αυτό δείχνουν. Η κοινωνία θέλει και εμείς πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει και στις προκλήσεις. Τι να κάνουμε λοιπόν. Ήδη από το καλοκαίρι και το βράδυ των εκλογών έδωσα το μήνυμα για να ξεκινήσουμε μια μεγάλη πορεία προς το λαό. Μια πορεία ανασυγκρότησης, μια πορεία διεύρυνσης και μετασχηματισμού. Αυτή την επιλογή την υπερασπίζομαι και θα την υπερασπιστώ στην πορεία προς το συνέδριο, διότι τη θεωρώ αναγκαία συνθήκη, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να ανταποκριθεί στις περιστάσεις των καιρών να οργανώσει δηλαδή μια πλατιά κοινωνική, μαχητική και παρεμβατική αντιπολίτευση, να δώσει τη μάχη των ιδεών, αλλά και να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικών πολιτικών αλλαγών και κοινωνικού μετασχηματισμού. Είναι μια επιλογή αναγκαία, διότι το κόμμα μας πρέπει να αποκτήσει βαθιές ρίζες και οργανικές σχέσεις με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, σε όλα τα πεδία και στους θεσμούς να εκφράσει τις προσδοκίες και τις ανάγκες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά και να μπορεί να τις μετασχηματίσει. Διότι η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία και τον κόσμο του δεν πρέπει να παραμείνει σχέση μονοσήμαντη και σχέση εξωτερικότητας. Πρέπει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος που εμπιστεύτηκε το ΣΥΡΙΖΑ, που στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ και στηρίχθηκε από αυτόν, να γίνει και ο ίδιος οργανικό μας κομμάτι. Να αναδιαμορφώσει, να συμμετάσχει, να έχει λόγο και δύναμη σε αυτό που τον αφορά. Και τον αφορά οι πορείες, η πορεία, η μας, η στόχη μας, ο προσανατολισμός μας. Και για να φτιάξουμε ένα τέτοιο κόμμα, ένα μαζικό, αριστερό, δημοκρατικό και προοδευτικό κόμμα, πρέπει και να ανασυγκροτηθούμε και να διευρυνθούμε και να μετασχηματιστούμε. Να ανασυγκροτηθούμε οργανωτικά, να διευρυνθούμε πολιτικά, να μετασχηματιστούμε κοινωνικά. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση άχαρη λίγο και μονοσήμαντα στο εσωτερικό του κόμματος γύρω από οργανωτικά θέματα ή γύρω από λέξει. Και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που μα αδικεί. Δεν συμφωνούμε όλοι ότι είναι αναγκαία η οργανωτική μας ανασυγκρότηση. Συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε όλοι ότι είναι αναγκαία η πολιτική διεύρυνση με δυνάμεις από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι την αριστερά της αριστεράς. Συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε όλοι ότι είναι αναγκαίος ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα ανοιχτό και μαζικό, με βαθιές ρίζες στον εργαζόμενο λαό και την, και την νεολαία. Να αντιστοιχηθεί δηλαδή με τον κόσμο που τον στηρίζει και να γίνει κόμμα των λαϊκών τάξεων και της νεολαίας. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Διότι σήμερα μπορεί να καταφέρνουμε να εκφράζουμε και να εκπροσωπούμε μεγάλα τμήματα των λαϊκών τάξεων και της νεολαία στις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά δεν είμαστε ακόμα το κόμμα των λαϊκών τάξεων και της νεολαία. πρέπει να γίνουμε. Γνωρίζω πολύ καλά εγώ που τα λέω αυτά και ίσως με Μια αισιοδοξία με ένα βερμπαλισμό πολλές φορές διότι πιστεύω στην αισιοδοξία της βούλησης. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το κομματικό φαινόμενο περνάει κρίση. Τα κόμματα δεν είναι τόσο ελκυστικά όσο ήταν παλιότερα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Για να γίνουμε λοιπόν ελκυστικοί, πρέπει να πειραματιστούμε, να σκεφτούμε, να ακούσουμε, να ανοιχνεύσουμε τα σημεία των καιρών. Αν όπως λένε οι αναλύσεις μας, είναι σωστό ότι ο χώρος και ο χρόνος έχουν κατακαιρματιστεί. Αν είναι σωστό ότι οι κοινωνίες του ύστερου καπιταλισμού έχουν υποστεί τεράστιες μεταμορφώσεις και μετασχηματισμούς σε σχέση με τις κοινωνίες του προηγούμενου αιώνα, όταν διαμορφώθηκαν τα μεγάλα, τα μαζικά κόμματα είτε της αριστεράς είτε της σοσιαλδημοκρατίας. Αν όλα αυτά είναι σωστά, τις αναλύσεις μας, τότε δεν είναι σωστό ότι πρέπει να μελετήσουμε αυτές τις μεταμορφώσεις. Δεν είναι σωστό ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τη δράση και τα εργαλεία μας σε αυτούς τους μετασχηματισμούς. Δεν είναι σωστό ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα νέα εργαλεία επικοινωνίας. Ότι πρέπει να αποκεντρωθούμε. Επιτρέψτε μου την έκφραση να απεδαφικοποιηθούμε. Να είμαστε δηλαδή σε διαρκή κίνηση και όχι σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χώρο. Και αν αυτό το επιχειρήσουμε και το πετύχουμε, εν τέλει, δεν θα είναι ο πιο ριζοσπαστικό μετασχηματισμό που θα έχουμε πετύχει ποτέ και την υπόθεση τη κομματική συλλογικότητα στον αιώνα μα. Θα είναι. Μια πρωτοπόρο εξέλιξη για όλη την Ευρώπη θα είναι. Αυτή είναι λοιπόν η πρότασή μου. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Εύκολη, όχι δύσκολη, αλλά αυτή είναι η πρότασή μου. Αυτό είναι ο προσανατολισμό που εισηγούμε και στην Κεντρική Επιτροπή και στην πορεία προ το Συνέδριο. Ένα κόμμα σε διαρκή κίνηση, που δεν θα είναι όμω ένα κόμμα σπόνδυλο. Θα είναι ένα κόμμα των κοινωνικών ριζωμάτων και των ριζοσπαστικών πολιτικών αξιών και στόχων. Μου λένε κάποιοι καλοπροαίρετα στι ανοιχτέ συνελεύσει που πηγαίνουν σε όλη την Ελλάδα. Μήπω όμω, σύντροφε, ανοίγοντα στις πόρτες μας, στο κοινωνικό, ΣΥΡΙΖΑ, αν σε θέσεις κομματικής ευθύνης και πρόσωπα με ιδιωτελείς σκοπούς και στόχους. Μην το υποτιμήσουμε αυτό το ερώτημα, είναι να κρίσουμε ερώτημα και είναι ειλικρινές. Που όμως, τα έλεγα εγώ, δεν αφορά, είναι άδικο να λέμε ότι αφορά μόνο αυτούς που έρχονται σήμερα στο κόμμα, αλλά και αυτούς που είμαστε στο κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το ερώτημα αυτό, το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παραμονάχα. το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παραμονάχα με δύο τρόπους. Ο πρώτος, νομίζω τον προσπάθησε να το δώσει ο Γιάννης Οδραγασάκης στην εισήγησή του. Μίλησε να φύγουμε από το συνέδριο όχι μόνο με σχέδιο δράσης, αλλά και σχέδιο για το κόμμα. Δηλαδή, τι εννοώ εγώ, κανόνε, σύντροφοι. Κανόνε που θα του στηρούμε όλοι. Και οι καινούργοι και οι παλιοί, όλα τα μέλη. Κανόνε. Και το δεύτερο είναι το βάθεμα της εσωκομματικής δημοκρατίας. Άρα κανόνες και δημοκρατία. Το κόμμα μας πρέπει να ανοίξει. Δεν αποτελεί αυτό μια πολιτική πρωτοβουλία είναι ιστορική αναγκαιότητα και υποχρέωσή μα, θα έλεγα, απέναντι στην ιστορία του αριστερού και προοδευτικού κινήματο αλλά και στι ανάγκε κοινωνία. Να έρθουν λοιπόν όλοι ανεξαιρέτω όσοι δηλώνουν ότι συμφωνούν με τι αρχέ τη ιδρυτική μα διακήρυξη, του ΣΥΡΙΖΑ και τη Προοδευτική Συμμαχία. Να έρθουν αλλά να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κανόνε λειτουργία. Και εδώ. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα αυτό αφορά όλους. Αναφέρθηκα, αναφέρθηκα λίγο πριν στη διακήρυξη. Η διακήρυξη έχει δώσει απαντήσεις, νομίζω, σε όλα τα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα. Και είναι μια διακήρυξη η οποία εγκρίθηκε, ψηφίστηκε ομόφωνα από την Κεντρική Επιτροπή στην προηγούμενη συνεδρίασή τη. ή στην προ προηγούμενη, δεν θυμάμαι ακριβώ. Εγκρίθηκε ομόφωνα όμω, στην προηγούμενη. Και με δεδομένη την πολιτική μα συμφωνία στα μείζωνα αυτά τη διακήρυξη, πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε κάποιε αποφάσει σε οργανωτικά ζητήματα ή ζητήματα συμβολικού χαρακτήρα, που βεβαίω δεν τα υποτιμώ. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε, διότι πιστεύω ότι με δεδομένη τη συμφωνία μα στα μείζωνα τη διακήρυξη, η γεννήκευση μια σάχαρη εσωτερική συζήτηση μα αδική. Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση για το όνομα του κόμματο. Υπάρχει κανεί σήμερα που να ισχυρίζεται ότι το Μπραντ ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ισχυρό και ότι πρέπει να αλλάξει. Εγώ δεν έχω ακούσει κάνει. Αυτό όμως που οφείλουμε όλοι να κατανοήσουμε είναι ότι σε μια πορεία συνέχειας αλλά και τομής η τομή αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στον τίτλο του κόμματος. Ας δούμε τι λέει η διακήρυξη που ψηφίσαμε ομόφωνα. Όλες και όλοι εμείς, άνθρωποι με διαφορετικές παραδόσεις διαβάζω από τη διακήρυξη, αριστεροί, σοσιαλιστές, αγωνίστριες και αγωνιστές του κομμουνιστικού, του οικολογικού, του φεμινιστικού κινήματος. Προοδευτικοί, δημοκρατικοί πολίτες του κέντρου. Όλοι εμείς. Διακυρίσουμε την πρόθεσή μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να οικοδομήσουμε την αριστερά της εποχής μας. Και καλούμε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να ενταχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό ψηφίσαμε, ομόφωνα. Η διακήρυξη που ψηφίσαμε ομόφωνα με δύο λόγια, καλεί όλου του προοδευτικού πολίτε να ενταχθούν στι γραμμέ μα. Όχι μόνο τους ζωοσπάστε τη αριστερά, αλλά και τους προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτε ακόμα και του κέντρου. Ακούστε, τι ψηφίσαμε. Και προφανώ το πιστεύουμε όλοι αυτό. Εγώ, μάλιστα, είμαι και πιο προχωρημένο. Πιστεύω για κάτι ακόμα. Από την εμπειρία μου που έχω βλέποντας αυτόν τον κόσμο στη, στη βάση, ότι η ένταξη αυτών των ανθρώπων στο κόμμα όχι μόνο δεν θα στρέψει το κόμμα προς τα δεξιά, όπως κάποιοι φοβούνται, ευλόγως ίσως, αλλά αντίθετα προς τα αριστερά θα το στρέψει. Πιο ριζοσπαστικό θα γίνει το κόμμα. Ο λαϊκός κόσμος που μας παρακολουθεί είναι πολύ πιο ριζοσπαστικό από όσο ενδεχομένω κάποιοι ε, νομίζουμε ότι είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια δική μου προσωπική γνώμη, την οποία την καταθέτω, η ζωή θα το αποδείξει. Το θέμα όμως είναι ότι εφόσον όλοι συμφωνήσαμε και συμφωνούμε και για αυτό που λέει η διακήρυξή μας, να εντάξουμε δηλαδή στο κόμμα όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες, η συζήτηση για το όνομά μας δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη για αυτόν τον κόσμο. Αυτό το ερώτημα θέλω να θέσω. Δεν πρέπει αυτός ο κόσμος να αισθανθεί ότι ο τίτλος του κόμματος που αγαπά και γιατί το ψηφίζει τόσα χρόνια περιλαμβάνει και τις δικές του ανησυχίες. Και πραγματικά πιστεύω ότι με μια τέτοια καλόπιστη συζήτηση δεν θα υπάρξει αντίρρηση σε αυτό. Όπως άλλωστε δεν υπήρξε αντίρρηση και παλιότερα όταν είχε επιχειρηθεί κάτι τέτοιο. Και μάλιστα όχι για ένα τόσο μεγάλο άνοιγμα όπως κάνουμε τώρα, αλλά πολύ μικρότερο. Δεν είχαμε προσθέσει ...το Ενωτικό Κοινοτικό Μέτωπο. Γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα... ...πρέπει στα αυτονόητα τουλάχιστον να συμφωνήσουμε... ...για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να πάρουμε μια... ...στο θέμα αυτό ξεκάθαρη απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή... ...ότι θα υπάρξει προσθήκη δίπλα στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ... ...που θα αποφασιστεί βεβαίως σε συνεννόηση και με τους συντρόφους μας... ...που στην πορεία προς το συνέδριο θα ενταχθούν, θα ενσωματωθούν οργανικά και ισότιμα στο κόμμα μα. Και στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, θέλω να πιστεύω ότι με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πολύ μεγάλη πλειοψηφία, να αποφασίσουμε την πρόταση τη συγκεκριμένη για την προσθήκη στην ονομασία που θα επικυρωθεί από το συνέδριό μα. Λένε κάποιοι να ζητήσουμε τη γνώμη των μελών μα γι' αυτόν. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό, αλλά νομίζω ότι θα είχε νόημα μόνο αν αποτελούσε ένα ζήτημα μίζωνος πολιτικής διαφωνίας. Στο βαθμό που αυτή δεν έχει προκύψει ω τα τώρα και νομίζω δεν θα προκύψει, πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγο. Και θέλω να κλείσω γιατί ήδη μακρηγόρησα με ορισμένε παρατηρήσει και σκέψει γύρω από το ζήτημα του κόμματο ενώ τη οργάνωσή του. η συμμετοχή των πολιτών στι εκδηλώσει μα, συντρόφισε και σύντροφοι, και στι δικέ μου ομιλίε, αλλά και στι εκδηλώσει που οργανώνονται με βουλευτέ μα, τελέχη μα, είναι πολύ μεγάλη. Και ο αριθμό των εγγραφών είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι μικρό και αμεληταίο. Και θα έλεγα ότι η συμμετοχή αυτή είναι πρωτοφανή για μια περίοδο μετεκλογική, ε? μετά από ήττα μάλιστα. Πρέπει συνεπώς το επόμενο διάστημα και προς την πορεία προς το συνέδριο να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη συμμετοχή αυτού του κόσμου που έρχεται στις εκδηλώσεις μας στις διαδικασίες μας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και κάποια πράγματα. Προσπάθησα ακροθυγός να το θίξω και πριν. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική εποχή τόσο σε ό,τι αφορά την κουλτούρα κομματικής ένταξης, όσο και σε ό,τι αφορά την ταχύτητα της επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους. Δεν είμαστε ούτε στην εποχή που κάποιοι σύντροφοι παλαιότεροι, βλέπω εδώ τον Αλέκο, τον Φλαμπουράρη, μου έχει πει πολλές ιστορίες με τις τριάδες, την παρανομία, που κανείς ήξερε μονάχα άλλους δύο και τον καθοδηγητή, με άλλο όνομα, με άλλο όνομα μάλιστα, Λοιπόν, ούτε στην, στην, εποχή, ούτε στην εποχή που τα μέλη περιμένανε να μάθουν τη γραμμή του κόμματος από την εισήγηση του καθοδηγητή στην οργάνωσή τους. Ούτε σε αυτή την εποχή είμαστε. Σήμερα, αυτό που απαιτείται είναι τα μέλη μας να έχουν αντικείμενο δράσης να έχουν χρεώσει, να έχουν πράγματα να κάνουν όχι όταν μαζεύονται σε ένα υπόγειο γραφείο, αλλά στην κοινωνία, στου πολιτιστικού συλλόγου, στους, στους αθλητικού συλλόγου, εκεί στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στου χώρου δουλειά. Αυτό απαιτείται σήμερα. Να έχουν αντικείμενο δράση, χρεώσει και να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στις κορυφαίες αποφάσεις δικαίωμα συμμετοχής στις κορυφαίες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε με την πλατφόρμα. Ας δούμε για παράδειγμα, ένα θετικό παράδειγμα θα σας δώσω, είναι τον ημερών επίκαιρο, το παράδειγμα του Μπέρνι Σάντερς στις ΗΠΑ είχε και έχει όλα τα συμβατικά μέσα εναντίον του. Σας θυμίζει κάτι αυτό, μάλλον. Τι έκανε. Από πολύ νωρί κατάφερε μέσω της αξιοποίησης των μέσο κοινωνικής δικτύωσης να φέρει τον κόσμο κοντά στις απόψεις του, στις ιδέες του, στα, προτάγματά του. Να οικοδομήσει δηλαδή ένα κίνημα τόσο ισχυρό που δεν μπορεί τώρα κανείς να τον αγνοήσει. Και έτσι κατάφερε να φέρει στο προσκήνιο και μάλιστα στη Μητρόπολη, στην καρδιά του καπιταλισμού, την αριστερή κοινωνική ατζέντα. Μιλάνε στι ΗΠΑ για τον σοσιαλισμό. Εμεί δεν μιλάμε για τον σοσιαλισμό εδώ. <Κι> και για άλλη μια φορά, με αξιώσει, διεκδικεί το χρήσμα για την Προεδρία των ΗΠΑ. <Κι> Δίδαγμα πρώτο, και ξέρετε, δεν είναι μόνο άντρε. Και υποδέμο και στη εργατική, στη... πολλά, πολλά, πολλά παραδείγματα. <Κι> Δίδαγμα πρώτο από αυτό. Αν δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αν δεν τα είχε αξιοποιήσει ο Σάντερς και άλλα κινήματα που έχουν καταφέρει να γίνουν πρωταγωνιστικά, δεν θα το πετύχαιναν ποτέ με όλα τα μέσα, τα θεσμικά μέσα, τα συμβατικά απέναντί τους. Δίδαγμα δεύτερο. Ας μην φοβηθούμε τον κόσμο. Ας μην φοβηθούμε τη συμμετοχή του κόσμου. Και σε κάθε περίπτωση... Α μην βαφτίσουμε και αριστερή τοποθέτηση τη φοβία απέναντι στα μέσα κοινωνική δικτύωση και στον κόσμο που μα ακολουθεί. Όσο πιο ανοιχτό, όσο πιο δημοκρατικό, τόσο πιο αριστερό θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τη νέα εποχή. Και το παράδειγμα του Σάντερ αυτό μα το αποδεικνύει. Εγώ λοιπόν θέλω με ευθύτητα στην Κεντρική Επιτροπή να εκφράσω τη διαφωνία μου με μια άποψη που είναι καθόλου σεβαστή, ότι όσοι σύντροφοι εγγράφονται στην πλατφόρμα και θέλουν να συμμετάσχουν στην κομματική μας ζωή, προφανώς και διαζώσει συγκεντρώσεις μας, στη δράση μας σε τοπικό εκλαδικό επίπεδο, αλλά δεν έχουν το χρόνο ή τη διάθεση να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των οργανώσεών μας, δεν πρέπει να είναι ισότιμα μέλη. Αλλά ενδεχομένως να είναι απλοί υποστηριχτές, ή ενδεχομένως να τους θεωρήσουμε και υποτιμητικά ως followers, όχι καν υποστηριχτές. Προσέξτε, είναι μια συζήτηση, τον πρέπει την κάνουμε με ειλικρίνεια. Το καταστατικό το υπάρχουν προβλέπει τους υποστηριχτές. Αλλά εδώ πιστεύω ότι είναι λάθος μεγάλο να υποτιμήσουμε το σπουδαίο εργαλείο του διαδικτύου και απριόρι να θεωρούμε όσου θέλουν να ενταχθούν. Να ενταχθούν γιατί θέλουν να δουλέψουν, όχι για να. Μπορεί κάποιοι από αυτού να μην θέλουν να δουλέψουν. Μπορεί να είναι ένα ποσοστό. Στην πορεία μπορεί να το βρούμε αυτό. Αλλά αυτοί οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στην κομματική ζωή μέσω αυτή τη. Το μέσο κοινωνική δικτύωση και να είναι ενεργά δρόντα μέλη στου κοινωνικού χώρου, πιστεύω ότι θα πρέπει να του ανοίξουμε το δρόμο. Και ξέρετε κάτι, σύντροφε και σύντροφοι, δεν είναι εύκολο εγώ να διακρίνω στην τελική ανάλυση ποιοι και από τα παλιά μας μέλη που ενδεχομένω να έχουν απατήσει στι διαδικασίε πολλαπλάσιο χρόνο από τα διαδικτυακά μας μέλη επικοινωνούν, ενημερώνονται, καταθέτουν τη διαθεσιμότητά του. Άρα λοιπόν εδώ θέλω με ευθύνη να καταθέσω την άποψή μου και την πρότασή μου ότι πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί και πιο τολμηροί στο ζήτημα αυτό. Και κλείνω με το πιο κρίσιμο θέμα, το θέμα της δημοκρατίας. Όλος αυτός ο κόσμος που μας προσεγγίζει, πιστέψτε με, δεν μας προσεγγίζει γιατί ενδιαφέρεται να συμβάλλει στη διαμόρφωση συσχετισμών εντός του κόμματος την επόμενη μέρα ουδόλο ποσό τον ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό. Αυτό αφορά μονάχα του κατοικούντε χρόνια την Ιερουσαλήμ. Κάνα άλλον έξω από εδώ. Δεν αφορά τον κόσμο. Αυτοί λοιπόν που έρχονται, έρχονται γιατί θέλουν να συμμετέχουν. Γιατί θέλουν να γίνουν κοινωνοί. Γιατί θέλουν να δράσουν μαζί μα. Και γιατί θέλουν να αναλάβουν μερίδιο τη ευθύνη στι κρίσιμε αποφάσει που θα έχουμε να πάρουμε στο μέλλον. Με δύο λόγια, αν δεν τους δώσουμε χώρο δράσης, αν δεν τους δώσουμε χρεώσεις δουλειά, αλλά και συμμετοχή στις αποφάσεις, τότε θα τους απογοητεύσουμε. Άρα, η απάντηση σε αυτό μπορεί να είναι μία. Ανοιχτό μυαλό και δημοκρατία. Εσωκομματική δημοκρατία. Και τόλμη να προχωρήσουμε μπροστά τόλμη να δώσουμε χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους. Τόλμη να δώσουμε χώρο σε κρίσιμες αποφάσεις στη βάση του κόμματός μας. Πιστεύω ειλικρινά ότι η συζήτηση που ανοίξαμε σήμερα, τόσο για τον απολογισμό, όσο όμως και για όσα θα αποφασίσουμε για τον οδικό μας χάρτη προς το συνέδριο, είναι ένα αληθινά, τολμηρό, πολύ τολμηρό βήμα προς τα μπρος αυτό το τολμηρό βήμα πρέπει να το ολοκληρώσουμε και θα το ολοκληρώσουμε με επιτυχία στο τρίτο συνέδριό μας, που θα είναι συνέδριο συνέχειας, αλλά και τομής. Και που θα δώσει μια προοπτική και στο κόμμα μας και στους δημοκρατικούς προοδευτικούς πολίτες. Ευχαριστώ.